Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον προπονητή της Θήλας Φιλότητα, τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ακούγαμε προηγουμένως τον Νίκο τον Γεωργιάδη, νομίζω είστε και συμπατριώτες, έτσι δεν είναι, και από την Κουζάνη. Ναι, ναι. Είχαμε δηλώσεις από τον Νίκο Γεωργιάδη πριν από λίγο. Έλεγα ότι το μάτς της Κυριακής κόντρα στη Θήλα Φιλότητα είναι το πρώτο τελευταίο έντος έδρας για τον Άρη. Κόντρα σε μια ομάδα, που αν δεν κάνω λάθος, στη δική σας coach, είναι καλύτερη εκτός από ότι εντός, έτσι δεν είναι. Τα αποτελέσματά της τουλάχιστον αυτό μας δείχνουν. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν νομίζω αυτό να σημαίνει ότι φοβάται άρχισε τη Θήλα, έτσι τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά σας μαζέψαμε περισσότερους βαθμούς. Έχετε κερδίσει και στο Κοκκινόχωμα, δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Ναι. Κάναμε πολύ καλές νίκες εκτός έδρας και στα τρία παιχνίδια που κερδίσαμε ήμασταν αρκετά καλοί. Είμαστε πιο πιεστικοί στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γι' αυτό ίσως μπορούμε και παίρνουμε πιο εύκολα τα παιχνίδια. Ναι. Λίγο περίεργο φαίνεται, ακούγεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν είναι περίεργο, απλώς εκτός έδρας θέλει περισσότερη εμπειρία, γιατί είμαστε μια ομάδα που είμαστε, αν δεν ξέρετε, η μικρότερη σε ηλικία. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Μπράβο, ναι. Και είναι λίγο εγώ δύσκολο για τα νέα παιδιά να παίξουν απέναντι σε οργανωμένες άμυνες παρά πιο ελεύθερα σε εκτός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή είναι περί το πρόβλημα που καλείστε πολύ συχνά να αντιμετωπίσετε κυρίως αυτό το θέμα των εμπειριών, coach. Δηλαδή ότι δεν έχουν τα παιδιά. Αυτό το έχουμε πει από την αρχή, έτσι ακριβώς. Θα μας έρθουν κάποια παιχνίδια τα οποία θα μας φαίνονται δύσκολα, θα κερδίζουμε ειδικά εκτός έδρας. Αλλά στην έδρα μας και παλιτεύτηκε αυτό, είναι κάποια παιχνίδια τα οποία δύσκολα μπορούμε να τα κερδίσουμε. Ενώ έχουμε καλή αγωνιστική παρουσία, έτσι σε κάποια σημεία υστερούμε και χάνουμε τα παιχνίδια. Έχετε κάνει ένα, ας με επιτραπεί η έκφραση, ένα πεδομάζωμα. Κατά κάποιο τρόπο έχετε μαζέψει πολλούς νεαρούς παίκτες και κυρίως από την περιοχή εκεί. Έτσι, δεν θα το έλεγα πεδομάζωμα. Θα το έλεγα ότι αυτή η κατηγορία πιστεύω είναι για αυτά τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά τα οποία θέλουν να γίνουν επαγγελματίες. Ναι. Και πιστεύω ότι το βρήκα στη δικιά μας ομάδα. Αποτελείται από κάτω από 19 χρονών μεσολογίας είμαστε στην ομάδα. Και είναι μια ευκαιρία για τα νέα παιδιά που πραγματικά έχουν προσθέσει και θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο να αγωνίζουν σε αυτήν την κατηγορία. Νομίζω ότι αυτή η κατηγορία είναι καθαρά για αυτά τα παιδιά. Ναι. Δεν έχετε άδικο. Κανονικά έτσι έπρεπε να είναι. Δεν είναι για όλες τις ομάδες φυσικά έτσι και δεν λειτουργούν όλες οι ομάδες έτσι. Τον μεγάλο ποιητή και δεν τον ενδιαφέρει τώρα, και όπως είναι και ο Άρη, μια ομάδα με ιστορία που πρέπει να ανεβεί οπωσδήποτε σιγά σιγά στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής, να ασχολείται με τα νέα παιδιά. Εντάξει, όσο εμείς ασχολούμαστε με τα νέα παιδιά για να πάνε στη μεγάλη ομάδα του Άρη. Πάντως, έτσι όπως ακούω, για αυτά τα παιδιά, όπως μας λέτε, που είναι η ευκαιρία τους, το μάτς της Κυριακής ειδικά μπορεί να είναι και το μάτς της ζωής τους φέτος. Δηλαδή, γιατί είναι ένα μάτς κόντρα σε μια ομάδα μεγάλη, κοντά σε ένα μεγάλο γήπεδο, που προφανώς πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ. Και κάπως έτσι προφανώς θα το αντιμετωπίσετε, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Εμείς θα έρθουμε να απολαύσουμε την ομάδα και τον κόσμο του Άρη. Όταν ακούσαμε ότι θα παίξουμε χωρίς φιλάθλους, πραγματικά συναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Ναι. Και είχαμε δηλώσει ότι μακάρι να δικαιωθεί ο Άρης να παίξουμε μέσα στον κόσμο. Η απόλαυση του νέου παίκτη είναι αυτό, να παίζει μέσα σε πολύ κόσμο, να τον βλέπουν οι φιλάθλοι, ξέρει, βλέπουν ανθρώποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι το όνειρο του κάθε πιτσιρικά. Ναι. Και όταν μας είπαν ότι εντάξει τελικά ξεδημιουργήθηκε ο Άρης, νομίζω ότι θα έρθουμε με μεγάλο κέφι που λέμε. Ναι. Να απολαύσουμε το Χαρλάου. Ναι. Δεν ξέρω τα πράγματα πώς τα βλέπετε. Εντάξει, ο Άρης έχει πάρει μια διαφορά πλέον από τις υπόλοιπες ομάδες και από τη Δόξα και από τον Έστω. Τις έχετε αντιμετωπίσει νομίζω και τις δύο. Ναι. Δείχνει να μην έχει πρόβλημα, συμφωνείτε με αυτό? Όταν οι ανταγωνιστές του λένε ότι ο Άρης είναι πρωταθλητής, εμείς τι να πούμε δηλαδή? Ναι, σωστά. Το λένε οι ίδιοι αντίπαλοι που ήθελαν να πάνε την πρώτη θέση. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το νομίζω η ιστορία είναι τελειωμένη. Απλώς είναι θέμα διαφοράς. Με τι διαφορά θα τελειώσει. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα παιχνίδια που παίζει ο Άρης είναι δύσκολα. Έτσι, όπως είδαμε στο Κοκκινόχωμα, το Κοκκινόχωμα δικαιούταν κάτι παραπάνω. Εννοείται, ναι. Αλλά εντάξει, ο Άρης είναι ο Άρης. Αν δεν προσέξει, θα έχει τέτοια προβλήματα. Ναι, σωστά. Και δεν μπορεί συνέχεια να είναι πάντα καλός αγωνιστικά για να βλέπουμε ότι εντάξει, όλα τα παιχνίδια παίζει αέρα. Εντάξει, καμιά ομάδα δεν μπορεί να παίξει και τα 34 παιχνίδια. Έτσι, ακριβώς. Στο ίδιο. Αλλά και οι παίκτες δικαιολογούνται κάποια παιχνίδια να είναι λίγο πιο χαλαρή, να είναι λίγο πιο. Να μην είναι τόσο καλή όσο χρειάζεται. Ναι. Όλα είναι δικαιολογημένα. Εσείς που ποντάρετε κάπου. Εσείς που ποντάρετε κάπου την Κυριακή, ενδεχομένως στο ότι. Εντάξει, τώρα το να πούμε ότι ο Άρης έχει κάποιες απουσίες, νομίζω ότι. Εντάξει. Mm-hmm. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, coach. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.